Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Κοντά μας είναι ο Γενικός Αρχηγός του Ηρακλή Περιστερίου, Τάκης Κολότσης. Κύριε Κολότση, σήμερα είμαστε και στις 4-1 απέναντι στον Ανάταλο Νέας Φιλαδέλφειας. Επιστροφές νίκης μετά από δύο συνεχόμενες ήττες. Πείτε μας σχόλια για το μάτς. Σίγουρα όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα. Κανένα παιχνίδι δεν είναι κερδιθεί αν δεν πεις τον αγωνιστικό χώρο να παλέψεις. Αποδείχθηκε σήμερα ότι ο Άταλος, παρόλο ότι υπάρχουν μερικοί θέσεις που βρίσκεται, παλέψαν τα παιδιά, αργήσαμε και εμείς να ανοίξουμε το σκορ, αλλά από εκεί και πέρα θεωρώ ότι το παιχνίδι κύλησε όπως το θέλαμε, πήραμε μια καθαρή νίκη και ευελπιστούμε στη συνέχεια στο υπόλοιπο του πρωταθλήματος να πλασαριστούμε όσο ψηλότερα γίνεται αυτός ο στόχος της διοίκησης και ταυτόχρονα να βγάλουμε και κάποια παιδιά από τις ακαδημίες μας να είναι έτοιμα για την επόμενη χρονιά. Θα ήθελα να μου πείτε ένα σχόλιο για τον κύριο Λιόπουλο, ότι οι πρωταγωνιστές δεν είναι ο ίδιος μόνο, αλλά είναι και οι παίκτες. Θα ήθελα να πω ένα σχόλιο για, αυτό για αυτή την έκφρασή του. Σίγουρα ο κύριος Λιόπουλος είναι ένας καταξιωμένος κόουτς και σίγουρα με μεγάλο παρελθόν στο ποδόσφαιρο. Είναι τιμή για την ομάδα μας που τον έχουμε και προπονεί τα παιδιά. Ευελπιστούμε να τους μεταδώσει τις εμπειρίες του και να τα βοηθήσει στο έργο που έχει αναλάβει. Μας θυμάει το γεγονός ότι είναι στην ομάδα. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.